Πτυχές της φύσης της Κρήτης που τείνουν να ξεχαστούν, προβάλλει μέσα από την ταινία Μικρού Μήκους που δημιούργησε με τίτλο Συνάντηση με ένα αγριολούλουδο η δημοσιογράφος Χρύσα Βίλκενς. Σε πείσμα της σκοτεινής πραγματικότητας των ημερών, επέλεξε να αναδείξει τα αγριολούλουδα του νησιού ως σύμβολα ελπίδας και αναγέννησης. Μοιάζει κοινό, αλλά μια κοινή μαργαρίτα, έτσι. Όμως, εντάξει, έχει μια ιδιαίτερη μαγεία αυτό το βυτό. Πολλές φορές το έχω παρατηρήσει να ακολουθεί τον ήλιο, ειδικά το απόγευμα όταν πάει να δύσει, είναι απίστευτο. Πολλοί τους βλέπουν σαν κάποιους γραφικούς ή κάποιους περίεργους τύπους που πηγαίνουν με τις ώρες και κοιτάνε και παρατηρούν κάποια μικρά λουλούδια. Είναι άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό για το περιβάλλον. Έχουν προσπαθήσει να μάθουν περισσότερο για αυτά τα φυτά, για αυτά τα άγρια λουλούδια που έχουμε εδώ, το οποίο είναι ένας θησαυρός που δεν το γνωρίζουμε, ούτε εγώ δεν τον ήξερα πριν και ούτε τον έχω μάθει. Απλά έχω μάθει λίγο παραπάνω πράγματα. Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν τις περιόδους της καραντίνας, διαστήματα κατά τα οποία εκατοντάδες άνθρωποι αναζήτουσαν διέξοδο στη φύση. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν όταν έβλεπα ανθρώπους που παρατηρούσαν τα αγριολούλουδα, το πώς η χαρά τους έδινε όλο αυτό. Ανεβάζανε αυτές τις φωτογραφίες στο Facebook. Και ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι που εκφράζανε πάρα πολλά συναισθήματα και μου έκανε πολύ εντύπωση, κυρίως η χαρά που νιώθανε. Οπότε ήθελα να δω αυτή η στενή σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης, με τα φυτά, με αυτά τα άγρια λουλούδια που έχουμε εδώ στην Κρήτη, τι αισθήματα προκαλεί. Το διαδικτυακό εργαστήριο του σκηνοθέτη Βασίλη Λουλέ, κινηματογραφώντας προφορικές ιστορίες, ήταν η αφορμή για την παραγωγή της ταινίας που υμνεί τη φύση της Κρήτης και αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας της. Και όταν έχεις κάτσει και έχεις μάθει κάποια πράγματα για το οικοσύστημα, έχεις και πιο πολύ, έχεις και ένα πολύ μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη ανάγκη να το προστατεύσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτά τα μικρά πραγματάκια τα οποία μας περιβάλλουν και δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Και να σεβαστούμε, να τα προστατεύσουμε, γιατί είμαστε μέλος αυτού του οικοσυστήματος και πρέπει να το προστατεύσουμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε αυτό. Κάθε μήνα είναι σαν να βάφουν τη φύση με άλλο χρώμα, σαν να θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει μια ατέλειωτη ποικιλία, κάτι που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς οι άνθρωποι, αλλά αυτά μπορούν. Φαντάζομαι να περπατάς σε μια νεκρή φύση, χωρίς τίποτα, χωρίς ζωντάνια μέσα της, δηλαδή είναι τραγικό. Στην Κρήτη υπάρχουν σήμερα πάνω από 1.700 είδη φυτών, πολλά από τα οποία δεν συναντώνται σε καμία άλλη περιοχή της χώρας.